Τιμή και την χαρά τη μεγάλη και τη συγκίνηση να είμαι εδώ με αυτούς τους ανθρώπους και να αναγγέλουμε αυτό το γεγονός, την παρουσίαση του αόρατου που γίνεται όλο και πιο ορατός σιγά σιγά στην χώρα από την οποία εγώ ξεκίνησα, από την οποία είναι ο Μάνος, ο Κώστας, η Ρίτα, μας ενώνει η γλώσσα μας, μας ενώνουν οι αξίες μας. Ο ήχος που είχα εγώ στα αυτιά μου ζώντας τόσα χρόνια στο εξωτερικό είχε στοιχεία και από τις δύο αυτές υπήρους και από τις δύο αυτές κουλτούρες. Κάθε νέος συνθέτης και κάθε νέος ποιητής που βγάζει την πρώτη του εργασία πρέπει λοιπόν να γραφτεί και κάτι παραπάνω από τα υπερθετικά πράγματα που γράφονται. Βεβαίως το γεγονός ότι ανέφερε ότι η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου είναι από μόνο του γκολ από τα αποδυτήρια. Όταν βέβαια μου είπε ότι πρόκειτο για στίχους του Μάνου Ελευθερίου, πέταξα τη σκούφια μου εννοείται. Κατάλαβα ότι ο Περικλής εκτός από ένας ευγενικός άνθρωπος είναι και ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Έμεινα όχι ενθουσιασμένη, ήμουν, πώς να το πω, λίγο μαγεμένη. Γιατί ένιωσα την πίστη και το θάρρος ενός ανθρώπου, ο οποίος παλεύει μόνος του, με νύχια και με δόντια, να κάνει κάτι το οποίο το πιστεύει πάρα πολύ. Και έτσι με πολύ χαρά αποδέχτηκα και το τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ που τραγούδισα στη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και τώρα είμαστε εδώ και θα πάμε στο Παλάς για να σας το παρουσιάσουμε, αυτό που κάναμε και στη Νέα Υόρκη. Για αυτή τη συναυλία ήρθε ουσιαστικά ο Βίλτατος να κάνει εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είναι κάτι που ανυπομονώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Σας περιμένουμε στο Παλάς με πολύ χαρά και πιστεύω θα σας αρέσουν και τα τραγούδια του δίσκου, αλλά θα σας αρέσει και όλη η συναυλία. Για αυτούς που αγαπήθηκαν και βρέθηκαν στη μάχη.